Σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση προχωράει η Εκκλησία της Κρήτης την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Η Εκκλησία της Κρήτης, εκφράζοντας την οδύνη και τον εσωτερικό της πόνο για την αποδοκιμαστέα απόφαση της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί και τη λειτουργία της ως τζαμιού για πρώτη φορά την προσεχή Παρασκευή 24 του μηνός Ιουλίου, αποφάσισε την ίδια ημέρα στις 12 το μεσημέρι, σε μια κίνηση συμβολική, αλλά σπουδαία και σημαντική, να ηχήσουν πένθυμα για 10 λεπτά οι καμπάνες ολόκληρης της Κρήτης, όλων των εκκλησιών του νησιού μας, στις 12 το μεσημέρι, για να εκφράσουν με αυτό τον πόνο την εσωτερική οδύνη και τον πόνο όλων των ανθρώπων του νησιού μας. Η πένθυμη οικοδονοκρουσία θα έχει διάρκεια 10 λεπτών, ενώ οι κατατόπους Ιερές Μητροπόλης θα πραγματοποιήσουν και άλλες σχετικές εκδηλώσεις. Σε όλες τις ιερές μονές της θα πραγματοποιήσει τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας. Επικαλούμε έτσι με τον τρόπο αυτό όλοι μαζί την ευχή και τη χάρη και τη σκέπη της Παναγίας, εκείνης που δεν πάβει πάντοτε να σκεπάζει κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου του νησιού, η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί είναι μια προσβλητική και απαράδεκτη απόφαση. Η Εκκλησία της Κρήτης καλεί όλο το ποίμνιό της, όλο το πλήρωμά της, κλήρο και λαό, σε ένα πνευματικό συναγερμό, ώστε να αφιερώσουμε έστω λίγα λεπτά περισυλλογής και καρδιακής προσευχής για την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, τη Μεγάλη Εκκλησία του Γένους και της Ρωμιοσύνης, να στρέψουμε το νου μας τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κύριο Βαρθολομαίο και την Μητέρα μας Εκκλησία και να γίνουμε συγκυριναίοι και σε αυτόν τον Σταυρό. Την ίδια ώρα στην Κωνσταντινούπολη συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την πρώτη προσευχή που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Στο δάπεδο της Αγίας Σοφιάς τοποθετούνται χαλιά, με τον Τούρκο Πρόεδρο να πραγματοποιεί επιθεώρηση στις εργασίες. Σε ό,τι αφορά τα μοναδικά ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της Αγίας Σοφιάς, αυτά θα καλύπτονται από κουρτίνες κατά τη διάρκεια της προσευχής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 1.000 έως 1.500 άτομα αναμένεται να παραβρεθούν στις προσευχές της Παρασκευής. Εκτός από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ηγέτης του κόμματος Εθνικιστικών Κινήσεων Τελετ Παχτσελή, βουλευτές και μέλη του κυβερνώντος κόμματος αλλά και Τούρκοι υπουργοί αναμένεται να παραβρεθούν στις προσευχές. Πολλοί ηγέτες από πολλές χώρες έχουν επίσης προσκληθεί για να συμμετάσχουν.